Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέλιο Μπομποδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, αντιδήμαρχο τεχνικών έργων λοιπόν στο Δήμο Γόρτινας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, γιατί ξέρω ότι τα προσέχετε τα θέματα και ακούτε την αγωνία των κατοίκων εκεί της περιοχής. Όμως πείτε μου, τι γίνεται με το μικρό Δία? Και όταν λέω τι γίνεται με το μικρό Δία, εννοώ φυσικά με το δρόμο που βλέπουμε και τώρα και αυτές τις φωτογραφίες. Τι πρόκειται να κάνει ο Δήμος? Κοιτάξτε να δείτε, η κατολίσθηση αυτή ενημερώθηκα σήμερα το πρωί. Ο δρόμος όντως είχε προβλήματα όλο αυτό τον καιρό. Όμως λίγο οι χιονοπτώσεις που είχαμε στο εθνικό δίκτυο για το Ηράκλειο, είχαμε τα μηχανήματα με αλυσίδες, δεν μπορούσαν να κατέβουν, γιατί προτεραιότητα ήταν το εθνικό οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Ξέρετε τι έγινε στην Αγία Βαρβάρα την προηγούμενη εβδομάδα, πριν 10 μέρες. Περιμέναμε, μετά άρχισαν οι έντονες βροχοπτώσεις, δεν μπορούσαν τα μηχανήματα να κατέβουν κάτω. Σήμερα όμως που μίλησα με τον κύριο Ηρακλή, τον πατέρα του Δία, και μου έστειλε και αυτή τη φωτογραφία που δείχνει ένα ολόκληρο κομμάτι από χώματα μπάζα και έχει κλείσει στο δρόμο, έφυγε αμέσως μηχάνημα του Δήμου, κατέβηκε κάτω, καθάρισε το συγκεκριμένο σημείο ότι ο δρόμος, έστω και με δυσκολία περνά, δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι κλειστός, και ήδη τώρα ξέρω ότι πρέπει να έχει επικοινωνήσει ιδιωτικό μηχάνημα που έχουμε κάνει σύμβαση με το Δήμο, ένας εργολάβος, πρέπει να έχει επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή με τον κύριο Ηρακλή, θα ξεκινήσει το πρωί το γκρέιντερ από το Κρότο προς την Τρυπητή. Δηλαδή, επειδή γνωρίζετε και μεταξύ τους, γιατί και ο κύριος Λαμπράκης έχει διατελέσει παρελθόντα έτη στην αυτοδιοίκηση αντιδήμαρχο και γνωρίζει τον εργολάβο, έχουν ήδη συνονοηθεί από ό,τι ξέρω, και αύριο το πρωί, παρόλο που είναι Σάββατο γιατί είναι ιδιώτης, θα ξεκινήσει και θα μείνει το μηχάνημα εκεί όσες μέρες χρειαστεί, έτσι κι αλλιώς υπάρχει σύμβαση με το συγκεκριμένο εργολάβο, να αποκαταστήσει το αγροτικό οδικό δίκτυο, που είναι και το κεντρικό για την πορεία του Δία προς το σχολείο, γιατί από ό,τι με πήρε και η κυρία Ζαχαροπούλου, η διευθύντρια από εκεί, δεν μετέβηκε σήμερα στο σχολείο και πραγματικά είναι λυπηρό για όλους μας. Βέβαια. Και έτσι, θέλω, κύριε Μπομποδάκη, χαιρόμαστε και κρατάμε αυτό που λέτε, ότι αύριο το μηχάνημα θα βρίσκεται εκεί για να ανοίξει τον δρόμο και να κάνει οποιαδήποτε εργασία είναι απαραίτητη. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ, το προηγούμενο διάστημα έχετε κάνει κάποια παρέμβαση στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση? Και αν σκοπεύετε να κάνετε στο μέλλον? Δεν είχαμε κάνει και σας εξήγησα στην αρχή το λόγο, επειδή στην κακοκαιρία προτεραιότητά μας ήταν το εθνικό δίκτυο. Όχι, εγώ αναφέρομαι πριν την κακοκαιρία, όταν έτσι ήταν γνωστό, όταν έγινε γνωστό το... Δεν ήταν εφικτό από την πλευρά του Δήμου, τώρα όμως είναι και θα είμαστε από αύριο το πρωί εκεί παρόν. Δηλαδή, οπότε στην εκπομπή σας τη Δευτέρα θα έχουμε νέα, αν θέλετε, και να ξαναβγούμε, να το δούμε, να το συζητήσουμε. Ξέρετε, εμείς τις κρατάμε αυτές τις δεσμεύσεις. Προς όφελος πάντα του μικρού Δία και του οποιοδήποτε προβλήματος μπορεί να δημιουργηθεί. Οπότε θα το κρατήσουμε αυτό που λέτε. Είναι μια περιοχή η οποία, πέρα από το μικρό Δία που είναι το βασικότερο κομμάτι, γιατί και εγώ είμαι πατέρας τριών παιδιών. Έτσι. Και επειδή είναι το βασικότερο αυτό, αλλά είναι και άλλοι άνθρωποι που κατεβαίνουν, έχουν ζώα, δεν μπορούν να πάνε, είναι δύσκολη περιοχή. Αλλά δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι λύθηκε. Αύριο το πρωί θα είμαστε παρόν. Και πλησιάζει και το καλοκαίρι, κύριε Μπομποδάκη, που είναι πόλος έλξης στο συγκεκριμένο σημείο, η Τρυπητή. Και είναι κρίμα βεβαίως πολλοί κόσμος και τουρίστες και επισκέπτες να μην μπορέσουν να προσεγγίσουν σε αυτό το μαγευτικό τόπο. Έτσι, φαντάζομαι θα συμφωνείτε κι εσείς. Απόλυτα συμφωνώ, γιατί είναι και η πιο κοντινή παραλία από μένα. Είναι 17 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, οπότε και εγώ είμαι συχνά εκεί. Ωραία. Εμείς κρατάμε λοιπόν την δέσμευσή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε, γιατί επιτελείται πραγματικά ένα κοινωνικό έργο και εμάς μας ενεργοποιείται περισσότερο. Εμείς δεν επιτελούμε τίποτα, κύριε Μπομποδάκη. Επιτελείται, γιατί μας βάνετε σε γρήγορση όλους και καλά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.